Μέσα από τα social media μαζί μας είναι ο Νίκος Βασιλάκος, δημοσιογράφος τεχνολογίας. Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα. Α, και εσύ καλοκαιρινά. Τι σας έχω σήμερα. Είμαι στη Βόρεια Εύβοια, στην Αγία Άννα, στο κλαμπ Αγία Άννα. Πολύ όμορφα είναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, το μέρος. Είναι εκπληκτικό. Θυμάμαι, είχα πάει πριν χρόνια σε ένα ξενοδοχείο που ήταν για τα παιδιά προσαρμοσμένο. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Και η φύση πολύ ωραία. Και η θάλασσα. Ναι. Είσαι από εκεί? Όχι. Όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχουν παιδιά στη μέση. Υπάρχουν το παιδιά καλύτερο στη... σημείο για να έρθεις με παιδιά είναι αυτό. Πόσα γιατί παιδιά έχεις, Νίκο, περίμενε λίγο. Πόσα παιδιά έχεις? Θα σου έλεγα, επειδή θεωρώ δικό μου και το τρίτο, δύο από τον πρώτο γάμο, ένα από τον δεύτερο. Τι ωραία, να τα χαίρεστε, να τα χαίρεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, ευχαριστώ. Καλές διακοπές. Λοιπόν, πάμε στο πολύ πρώτο κομμάτι πριν έρθουν τα παιδιά, που αφορά στο φλερτ μέσω διαδικτύου. Πάρα πολύ προσοχή θέλω τώρα και θέλω να σας δώσω συγκεκριμένες συμβουλές, γιατί ο καλύτερος τρόπος παρακολούθησης του ζευγαριού, όταν το ζευγάρι αποφασίσει να χωρίσει, είναι μέσω μιας εφαρμογής που χρησιμοποιούν τα παιδιά. Και την έχουν και πολλοί ενήλικες. Το Snapchat. Το Snapchat προδίδει... Το Snapchat! Υπάρχει ακόμα αυτό. Το Snapchat. Τι εννοείς το Snapchat? Το Snapchat προδίδει που βρίσκεστε. Πού είστε τώρα, πού γυρίζετε. Ενώ το Facebook δεν δίνει εύκολα location, ενώ το Viber δεν δίνει θέση, ενώ όλα τα υπόλοιπα, Twitter που χρησιμοποιεί κανείς, δεν δίνουν θέση του χρήστη, το Snapchat δίνει. Και ειδικά το Snapchat όπως το ρυθμίζουν τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι ρυθμισμένα από τους γονείς ή από το single parent να μπορεί να το βλέπει που είναι το παιδί, με αποτέλεσμα όποιος έχει πρόσβαση στο Snapchat του παιδιού ή βάλει και ψάξει το παιδί, θα δει που είναι και ο γονιός. Άρα εσύ λες να ερωτευτούμε, αλλά θέλω... να κρυβόμαστε λίγο, να μας βλέπουν που είμαστε. Αυτό συζητά. Όταν ερωτευόμαστε προσέχουμε πάρα πολύ τα άμεσα αποσταρίσματα, την κοινοποίηση θέσης, το τι κάνουμε κάθε στιγμή με το νέο μαστέρι, προσέχουμε πάρα πολύ να μην φωτογραφιζόμαστε. Γιατί έχεις το άγχος μήπως κάποιος σε πιάσει? Δηλαδή, άμα είναι ένας καινούριος έρωτας, γιατί να φοβηθείς να ξέρει που είσαι? Μην δώσουμε και διεύθυνση. Κάτι. Για πόσο θα είναι, μπορώ να ξέρω τη διάρκεια του καινούριου έρωτα? Δηλαδή, αν είμαι 5 μέρες διακοπές και ερωτευτώ αυτές τις 5 μέρες, μετά θα κλαίω 3 μήνες. Άρα, για προσέχουμε για να έχουμε προηγούμενο τίτλο, Νίκο. Παιδιά, προσέχετε για να έχετε, γιατί τι γίνεται. Υπάρχει λοιπόν το να βρεθούμε μαζί και να αγαπηθούμε, υπάρχει και το να χωρίσουμε. Μετά. Όταν χωρίζουμε λοιπόν, ναι, τι κάνουμε στα social media? Τι το κάνουμε? Πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ξέρουμε ότι με το που παρακολουθούμε το λογαριασμό του άλλου, εμφανιζόμαστε πάνω στο προφίλ του, μπαμ. Μας βλέπει ότι τον παρακολουθούμε. Φαίνεται ότι είμαστε online και ότι είναι online. Για να μπορέσουμε να το γλιτώσουμε αυτό, γιατί ζούμε και ένα δράμα επειδή μόλις χωρίσαμε, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε σίγαση προστασίας του και του προφίλ του. Με το που πατάμε mute αυτό στην πλατφόρμα του Snapchat του, πρέπει να γίνεται. Αυτό γίνεται σε Snapchat, ναι, σε Viber, ναι, σε Messenger και σε Instagram. Άμα στο πολύ Instagram, βρε Νίκο μου, έχεις απενεργοποιήσει το πότε είσαι ενεργός. Να φαίνεται. Ναι. Πώς γίνεται, πώς μπορεί αυτό να καταλάβει ο άλλος ότι βλέπει στο Instagram μπορούν να δουν αν είμαστε ενεργοί όχι. Βλέπουν. Για και αν τους είδες κιόλας μπορούν και το βλέπουν. Μπορούν να δουν και αν τους είδες, σκεφτείτε. Δηλαδή, πρέπει τις ιστορίες εννοείς. Να ξέρετε ότι όταν είστε online, σας βλέπουν ότι είστε online. Στο μπορείτε Instagram. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε, βέβαια. Πώς το βλέπουν, διαπέζουν. Είναι πράσινο το κάτω στην εικόνα σου αριστερά, είσαι πράσινη. Άμα δεν ακολουθιέστε, είσαι πράσινη. Άμα δεν ακολουθιέστε, δεν ακολουθιέστε, δεν μπορείς να το δεις. Γιατί λες τώρα, στο Instagram πώς γίνεται να βλέπεις? Να, σωστά το είπε. Και πόση ώρα πριν είσαι ενεργό. Πώς γίνεται αυτό? Και συγγνώμη, να σας πω κάτι για να μην το ξεχάσω, πάρα πολύ σημαντικό. Χωρίσαμε, τι να κάνουμε, συνέβη το κακό ή το καλό, προχωρήσαμε μπροστά, αλλά στέλνουμε ο ένας τον άλλον μηνύματα. Πολλές φορές ρητορική μίσους. Πολλές φορές σεξιστικά μηνύματα. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε αυτό? Πρώτον, μπορούμε να ρυθμίσουμε τα iMessages στο κινητό να μην δίνουν
σήμα παραλαβής και σήμα ανάγνωσης. Υπάρχει σήμα ότι το παρέλαβα. Ναι, τα αποδεικτικά. Και σήμα ότι το διάβασα. Το παραδόθηκε και αναγνώστηκε. Στο διαβάστηκε. Σωστός. Ναι. Άρα, το ρυθμίζω γιατί εγώ θέλω να σκεφτώ, επειδή πονάω, γιατί με χώρι χτυπέει και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Έχω βάλει λοιπόν να μην βλέπει ότι παραδόθηκε, να μην βλέπει ότι διαβάστηκε, γιατί πρέπει να σκεφτώ πώς θα απαντήσω. Για δες όμως τι γίνεται και στο Viber. Στο Viber ισχύει το ίδιο, αλλά ο άλλος βλέπει πότε είσαι online. Παιδί μου, εσύ είσαι να έρχεται κάποιος μετά από ένα χωρισμό να κάνει συνεδρία μαζί σου. να δίνεις όλες τις συμβουλές. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο με κάτι που σχολιάστηκε πάρα πολύ χθες.